Γεια χαρά σε όλους, ευχαριστώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στο Eurotrack συγκεκριμένα. Είμαστε εδώ στο γκαραζάκι που βλέπετε. Έχουμε στη συνειδιοκτησία μας στο Innsbruck. Σήμερα επιστρέφουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο με Eurotrack. Ελπίζω να σας αρέσει. Είμαστε εδώ με το Scania που είχαμε και στα προηγούμενα βίντεο. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μερικές δουλειές, να βγάλουμε λεφτά, να πάμε να αγοράσουμε ένα νέο φορτηγό, να του βάλουμε και εξατμίσεις open pipe, να του βάλουμε και κινητήρα V8, να κάνει και λίγο το θόρυβο τον έξαλλο. Οπότε σήμερα δεν θέλω να χάσω χρόνο. Άμα είστε νέοι και δεν θέλετε να χάσετε επόμενα Eurotrack επεισόδια, να σιγουρευτείτε να πατήσετε την εγγραφούλα και το καμπανάκι για να σε έχετε η ειδοποίηση όταν ανεβαίνει νέο βίντεο Eurotrack. Και καθημερινά ανεβαίνουν νέα βίντεο, οπότε δεν πρέπει να χάνετε κανένα από αυτά. Δεν χάνω άλλο χρόνο, θέλω να ακολουθήσει το μήνυμα από το χορηγό μας, την ενέμπα μας και να πάμε στη δουλίτσα μας. Ενέμπα.com είναι ένα site που έχει όλα τα παιχνίδια σε πολύ καλές τιμές. Πατήστε το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για 1 ευρώ bonus εγγραφής. Και φυσικά βάζοντας τον κωδικό Unbox Sirius παίρνετε έκπτωση 3% και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε και εμένα. Λοιπόν παιχτούρες, είμαστε εδώ πέρα. Κάτσε να το ανοίξουμε. Έχουμε ανοίξει και άλλο καθαριστήρι εμείς εδώ πέρα. Τα έχουμε ανοίξει όλα. Ωραία, πιστεύω είμαστε εντάξει. Κάτσε να το ξεκινήσουμε. Να βγούμε έξω τον γκαράζ. Να πάμε να βρούμε ένα μια αντιπροσωπεία να μας δώσει κάποιο φορτηγάκι. Το συγκεκριμένο φορτηγό που θα πάρουμε σήμερα θα είναι με το δικό μας φορτηγό. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάρουμε πάλι άλλη μια δουλειά που θα μας δίνουν και φορτηγό να δοκιμάσουμε άλλο ένα εργαλείο. Σήμερα όμως θα είμαστε εδώ πέρα με το δικό μας. Έχουμε δύο όπως βλέπω εδώ στο αριστερό κομμάτι. Το ένα τραμάρι και το άλλο δεν βλέπω όνομα, δεν ξεχωρίζω. Κάτσε να φύγουν ο κόσμος από εδώ. Έχουμε και κίνηση σήμερα. Τι γίνεται? Φεύγουμε. Ελεύθεροι. Από εκεί ελεύθεροι. Αυτοί είμαστε. Ξεκινήσαμε. Φεύγουμε. Πάμε. Α, έχουμε και άλλη μία τη Street. Εψιλοντάβ. Μπορεί να πάμε και σε εκείνη. Θα δούμε αναλόγως ποια θα έχει καλύτερη τιμή. Να πάρουμε κάτι ακριβό σήμερα θέλω. Να δούμε τι δουλίτσες έχουμε εδώ πέρα. Αγορά φορτίων συγκεκριμένα θα πάμε. Έχουμε εδώ πέρα 22 τόνους. Κάτι ρώσικο πάλι, γιατί είναι ένα μοντάκι που έχω βάλει να μας δίνει και άλλα προϊόντα. Έχουμε εδώ έναν σκαφέα case. Μπορεί να πάρουμε αυτό, 22 τόνους είναι. Πιστεύω θα το βγάζουμε. Μικρή απόσταση είναι. Μας δίνει και να πάμε στον άλλον λέτε. 22 χιλιάρικα. Μας δίνει 9 χιλιάρικα σχεδόν. 22 τόνους, 9 χιλιάρικα. Από Innsbruck σε Ζυρίχη στην Ελβετία. Από Αυστρία-Ελβετία, στα σύνορα είμαστε. Αυστρία-Ελβετία. Πιστεύω θα είναι μια καλή διαδρομή, οπότε θα πάμε να πάρουμε αυτή τη δουλειά και ελπίζω να το σηκώνουμε. 22 τόνους, αν εντάξει. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε στον δρόμο, οπότε πιστεύω θα το βγάλουμε. Που είναι, αυτό είναι το case και το δίπλα είναι το δικό μας. Ωραία, ωραία. Θα το ισιώσουμε εδώ. Οπα, έχω και αερόκορνα. Πάμε πίσω. Βλέπουμε τον αριστερό καθρέφτη. Μ' αρέσει, κάνω και το κεφάλι. Αλλά μπορώ να κάνω αυτό. Οπαλάκια. Φτάσαμε. Δένουμε. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έχουμε πάνω. Θα βγούμε παρά έξω και θα το δούμε σε κάποιο ανοιχτό χώρο. Κάτσε να ψάξουμε λίγο τα φώτα πορείας. Πάμε σιγά σιγά. Τραβάει άνετα, τραβάει. Εντάξει, καλά είμαστε. Εντάξει είμαστε. 22 τόνους εργαλείο έχουμε, εντάξει. Είναι και μικρό το φορτηγό μας. Πάμε να βγούμε εδώ με προσοχή. Γιατί έχει και μάκρος από ό,τι φαίνεται. Και πρέπει να μην βρούμε εδώ στην πόρτα, σίγουρα. Μην κάνουμε ζημιά στο εργαλείο. Έρχεται κανένας, έρχεται ένας, θα περιμένουμε λίγο να φύγει και μετά είμαστε ελεύθεροι. Να κάνουμε ό,τι πρέπει για να βγούμε χωρίς να το χτυπήσουμε. Μαζεύουμε. Απεχτή. Όπα, να το μαζέψουμε το πεζοδρόμιο. Εντάξει, ανεβήκαμε λίγο πεζοδρόμιο. Μικρό το κακό. Η αλήθεια είναι δεν σας έχω συνηθίσει γύρω τώρα και Δευτέρα. Δεν το περιμένατε. Αλλά χτύπησα. Ωραία, ελεύθεροι, φεύγουμε. Ω, τα λικέριδες αρκετοί. Καλημέρα ρε παλικάρια.
Θέλω να μου πείτε, παιχτούρες, άμα σας αρέσει το Eurotrack και θέλω να το συνεχίσουμε. Γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή, ακόμα δεν έχουμε βγάλει καλά λεφτά να πάμε να επεκταθούμε σε ένα καλό φορτηγό. Να το έχουμε από εδώ και πέρα. Κάποιο γκαράζ που θα πάμε σε κάποια άλλη πόλη. Οπότε σιγά σιγά επεκτενόμαστε, βγάζουμε κάποια λεφτά. Όταν πάμε σε ένα ποσό που θα είναι περίπου 90.000 να έχουμε στο λογαριασμό μας, όπως βλέπετε έχουμε 60 τώρα σχεδόν, θα είμαστε στα 90, θα πάμε να γυρίσουμε πίσω το φορτηγό που έχουμε τώρα, το Scania, και θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο φορτηγό με περισσότερα άλογα, να έχουμε και καλύτερη άνεση, να παίρνουμε και μεγαλύτερα φορτία, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Οπότε θέλουμε λίγο να κάνουμε υπομονή, να μαζέψουμε τα λεφτά μας με την αξία μας, γιατί μπορούσα άνετα να έχω βάλει ένα προφίλ με άπειρα λεφτά και να αγοράζω αρκετά φορτία και να έχουμε παντού σε όλες τις πόλεις γκαράζ. Μπορώ άνετα να το κάνω, δεν είναι τίποτα. Αλλά μου αρέσει καλύτερα να μαζεύω μόνος μου και πιστεύω θα αρέσει και σε εσάς. Εκτός άμα θέλετε να βάλουμε κάποιο προφίλ που να έχει κάποιο ποσό μέσα, ή να βάλουμε εμείς κάποια λεφτά μέσα να προσθέσουμε 1.000.000 να αγοράζουμε φορτηγά και τέτοια γκαραζάκια. Ό,τι θέλετε εσείς πείτε, να το κάνουμε. Να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, εννοείται. Άμα έχεις περισσότερα λεφτά, έχεις περισσότερο ενδιαφέρον. Αγοράζεις και τρέιλερ δικό σου, φορτηγά δικά σου, εταιρείες. Μετά κάνεις πραγματάκια που δεν μπορείς να κάνεις όταν έχεις τόσα λίγα λεφτά. Εννοείται. Τώρα απλά είμαστε ένας φορτηγατζής που παίρνουμε διάφορα φορτία και τα πηγαίνουμε. Αυτό κάνουμε. Ενώ μετά μπορούμε να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Βγήκαμε μόλις από Αυστρία, μάλλον, και έχουμε διόδια. Γι' αυτό μάλλον έχουμε διόδια εδώ πέρα. Ωραία, πάμε στα δεξιά, εδώ θα πάω. Α, παίρνετε και κάρτες, Visa, τέτοια, παίρνετε απ' όλα, ε. Ωραία είστε, μια χαρά είστε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Όλο έργα κάνουν εδώ πέρα. Αυτά τα έργα δεν θα σταματήσουν ποτέ από ό,τι φαίνεται. Πόσες φορές έχω περάσει από εδώ και ακόμα υπάρχουν. Σαν την Ελλάδα και εδώ στην Αυστρία. Έχουν μείνει σε αυτό το έργο εδώ και πόσους μήνες. Σε 2,5 ώρες από ό,τι υπολογίζει και το GPS, με 170 χιλιόμετρα που έχουμε ακόμα να διανύσουμε και 93 χιλιόμετρα που πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή, σε 2,5 ώρες είμαστε στον προορισμό μας, 2,5 ώρες παιχνιδιού, δηλαδή κατά τις, όπως υπολογίζω εγώ εδώ πέρα που είναι 11 η ώρα τώρα πάει, 12 και 4 θα είμαστε εκεί που θέλουμε να παραδώσουμε το δέμα. Δεν είδαμε και τι φορτίο έχουμε, θα το δούμε μόλις φτάσουμε. Θα κάνουμε μια στάση πριν μπούμε μέσα, πριν το παραδώσουμε, να δούμε τι έχουμε. Κάποια δοχεία πιθανόν έχουμε, κάποια τσιμεντένια κολόνα, κάτι τέτοιο από ό,τι είδα. Πάντως πάει καλά το φορτηγό μας, τραβάει μια χαρά. 105 χιλιόμετρα με 22 τόνους πίσω, πορεία, άνετα είμαστε. Δεν έχει ζωριστεί καθόλου. Λίγο στην αρχή θέλει να ξεκινάς με ήδη πρώτη ή με δευτέρα, όχι παραπάνω, γιατί δεν τραβάει, είναι βαρύ πίσω στο φορτίο. Από εκεί έχουμε πάλι ατύχημα ή όχι ατύχημα, μάλλον τον έγραψε ο αστυνομικός, μάλλον κάποια παράβαση έκανε, έτρεχε. Κοίταξε μπαλονάκια που έχει στην ατμόσφαιρα πάνω. Έχει διάφορα μέρη που προσθέτουν ωραίες πινελιές. Τώρα φτάσαμε σε κάποια πόλη, Ζυρίχη είμαστε τώρα, βγαίνουμε δεξιά για να πάμε Ζυρίχη που θέλουμε. Ζυρίχη πρέπει να θέλουμε. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και Βέρν. Πάμε από εδώ εμείς. Να κόψουμε και λίγο. Καλά είμαστε. Τυχώς δεν έχουμε κανένα GTV, κανένα φλόρο εδώ μπροστά να μας πήγαινε με 30 χιλιόμετρα. Τώρα δεν τραβάει εδώ 8 ανηφόρα. Ωρες καφάρα ο άλλος που έχει. Άρε φτωχαδάκια. Γαμώτο. Φτώχεια ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι έχει ο φτωχός μπροστά. Με αυτό πηγαίνει για καφεδάκι σε νησάκια. Αχ, που έχουμε καταντήσει. Και το πάει και φρεναριστός. Άντε ρε φιλαράκια, άντε γαμώτο. Δεν είναι κουβαλάμε όλοι βαμβάκι πίσω, έχουμε και βαριά φορτία. Αριστερά πάμε Μιλάνο, Τωρίνο. Και μπροστά Ζυρίχη και Στουγκάρδη. Ωραία. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι κουβαλάμε. Α, κάποια δεξαμενή είναι, γιατί βλέπω και κινητήρα μπροστά. Κάτι θα κάνουμε αυτό.
Ωραία, μια χαρά είμαστε. Το τι ήταν εκεί στην άκρη. Ωου! Δεν πιστεύω να δεν πιστεύω να ήταν άνθρωπος. Θα γυρίσω πίσω εγώ να δω τι ήταν αυτό. Έλα ρε φίλε τώρα, θα με κάνει να γυρίσω πίσω. Για μότο. Ήταν άνθρωπος ξαπλωμένος. Κάτι είδα, δεν το πρόλαβα να σταματήσω εκείνη την ώρα. Περνάω από μέσα. Τι πάτησα, δεν πειράζει. Άνθρωπος ξαπλωμένος είναι αυτό. Έβαλα και διαφορικό. Άνθρωπος. Όχι, σκουπίδια είναι. Σκουπίδια είναι ρε φίλε. Με φέρατε μέχρι εδώ για τα σκουπίδια ρε γαμότο. Νόμιζα ότι ήταν άνθρωπος ξαπλωμένος έτσι όπως φαινόταν. Ακόμα και στον καθρέφτη φαινόταν ξαπλωμένος άνθρωπος, σαν να είχε λιποθυμίσει. Τώρα πρέπει να περιμένουμε εδώ να γυρίσουν οι άλλοι και να στρίψουμε κι εμείς. Έλα, άλλο ένα μάξιν. Έλα. Φύγαμε. Είναι και ο κόκκινος τώρα. Έλα, κόκκινε, παίρνα. Μάστανγκ ο άλλος, κάμπριο. Άρε, άλλη σκαφάρα εδώ. Δύο. Ρε, που έχουμε φτάσει. Δεν τον φάγαμε, δεν τον φάγαμε, ωραία. Κλείνουμε διαφορικό και φύγαμε. Χάσαμε τώρα χρόνο για τη βλακή τη δικιά μου, γιατί δεν κοίταξα από την αρχή τι ήταν. Σκουπίδια ήταν ρε φίλε. Ποιος πετάει σκουπίδια τέσσερις σακούλες έτσι εκεί πέρα, στην άκρη του δρόμου. Αχ, που έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Σε τέτοια ωραία μέρη και να πετάς σκουπίδια στο δρόμο. Ένα σουρετάκι μεταφορικές σουτάκης. Πάμε δεξιά λωρίδα. Έχουμε πάρκινγκ, έχουμε και βενζινάδικο στα 200 μέτρα. Πάμε να βάλουμε λίγο πετρέλαιο γιατί χρειάζεται. Η αλήθεια είναι, είμαστε κάτω από τη μέση. Να δούμε και τι μάρκα είναι εδώ. Έσω. Δεν θέλω έσω. Πάμε να βρούμε καμιά σέλ, κανένα τέτοιο. Βάλουμε καλό πετρέλαιο να μας κρατάει. Γιατί αυτά εδώ πέρα όσο έχω βάλει βάζουν νερό μέσα, δεν κρατάει με τίποτα. Πάω μια ζυρίχια η Innsbruck και τέλειωσε. Τίποτα. Ο πελάτης αναμένει την παράδοση άμεσα. Αμότω και εγώ κάθομαι και κοιτάω τα σκουπίδια στον δρόμο. Έλα, πάτα το στρατό τώρα, πάτα το. Τι είναι αυτά F16 μπροστά. Κοίτα πως είναι τα πουλιά ρε γαμότο, σαν F16. Όπα, έργα και εδώ. Γαμότο, κάτσε λίγο. Χτυπήσουμε εδώ πιθανά πίσω. Τάπα το πέρασα, καινούργια άσφαλτο. Ωραία, ωραία, θα σταμάταγα να κάνουμε λίγο κουβεντούλα, αλλά τώρα βιάζομαι παλικάρια. Το γνωρίζετε κι εσείς. Όπως την κούμποσα την 11η. Μέσα στη βδομάδα, παιχτούρες, να περιμένετε και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο με Forza. Φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, θα σας αρέσει. Οπότε, Πέμπτη, Παρασκευή, κάπου εκεί, να το περιμένετε. Θα έχει ενδιαφέρον. 39 χιλιόμετρα. 12 και 4 έλεγα η ώρα, έχει πάει μία, παιδιά. Χάζευα στον δρόμο, τι να κάνουμε. Τώρα πλακωμένη. Πού να πάω τώρα, πού να πάω τώρα. Μου πήγε, μου κάνει προσπέραση ο άλλος ενώ βλέπει ότι πάω να κάνω προσπέραση. Μπράβο ρε Νταλικέρι. Αυτός είσαι αγόρι. Γι' αυτό το έκανες ρε άτιμε. Γι' αυτό το έκανες την προσπέραση, ε. Και νόμιζα πήγες να ανοίξεις για μένα. Άρε άτιμε. Να είσαι καλά όμως, να είσαι καλά. Πω πως δεν το στουκάραμε τον αστυνομικό να μας γράψει κιόλας. Ας να κόψουμε λίγο εδώ γιατί θα μας φύγει ζημιά τρέιλερ ένα. Τι έκανα ρε φίλε. Έλα δώσ' του. Αυτός είσαι, πάμε, φτάνουμε Ζυρίχη. 17 χιλιόμετρα. Θέλω να πάρω τέλειο τέτοιο. Όχι ρε φίλε, κι άλλος εδώ πέρα. Πού σου ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Φτάσαμε μόλις. Κι είναι ο άλλος εδώ ρε γαμότο. Έλα, δεν τραβάει κιόλας η ανηφόρα. Άρε γαμότο, με έχετε καταστρέψει εσείς σήμερα. Θα τους κόψει να πάνε αριστερά. Με βλέπουν εμένα πάω δεξιά. Αριστερά. Στρίψτο το άτιμο, στρίψτο που πας. Περιμένετε να περάσουν αυτοί, φύγω. Μην αγχώνεστε. Πόσοι θα έρθείτε. Πόσοι θα έρθείτε γαμότο. Έλα, παίρνα με το τροχόσπιτο. Λαράκι φεύγω, ένα λεπτό. Δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Και στρίβω ξανά την άλλη εγώ, μην αρχώνεσαι. Μη σε φάω μόνο. Πρόσεξε, φύγε, μη σε φάει. Ωραία, και στρίβουμε ξανά εδώ. Ωραία, μπαίνουμε εδώ τώρα. Αυτό που κάναμε ήταν μεγάλη βλακεία. Αλλά ο άλλος μας είχε
κόνους εκεί, δεν είχε πριν κόνους. Πού να πάω εγώ, πες μου. Θα έχει κάτι άλλο εδώ παρακάτω, όπως είχαμε με συναντήσει στο πρώτο επεισόδιο με τους σωλήνες που είχαν πέσει. Μόνος σίγουρο είναι αυτό. Πάλι με τους σωλήνες είναι. Άρε. Ακόμα να μαζέψετε τους σωλήνες εδώ πέρα, τι κάνετε ρε. Τι κάνετε ρε με τους σωλήνες εδώ. Κοιμάστε. Πάλι πρώτο επεισόδιο είχαμε πάει στη ρήχη και ακόμα ήταν οι σωλήνες εδώ. Δεν λένε να τους μαζέψουνε. Έτσι να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Ωραία, φεύγουμε κόκκινο, δεν με πειράζει. Δική μου είναι η δρόμη, όλοι. Έχω φίλο στην αστυνομία, θα μου τη σβήσει την κλίση άμα γίνει κάτι. Πρόσεξε, φιλαράκι, έχω προτεραιότητα εδώ. Να, κι άλλα σκουπίδια εδώ στην άκρη. Ωραία, στρίβουμε εδώ. Δεξιά είμαστε εμείς. Εδώ μπαίνουμε. Τέλεια, μόλις φτάσαμε. Πού θέλετε παράδοση, για πείτε μου. Εδώ τι θέλετε. Έτοιμος. Πείτε και έγινε. Πες το και έγινε. Πώς το λέτε εσείς. Δεν θέλω να παραλείψω το παρκάρισμα ρε φίλε. Αλλιώς δεν θα βάζα που το θέλετε. Θα έλεγα πάρ' το από εκεί που ήμουν. Ωραία. Ω, το θέλει πιο δεξιά. Θα με πάρει. Μας πήρε. Απλά το θέλει πιο δεξιά αυτός. Πάμε πιο λίγα χιλιόμετρα. Ελπίζω να μας πάρει με τη μία, μην γυρίσουμε ξανά. Ωραία, κόψτε το να από εδώ. Έλα, έλα, μακάρι. Θέλουμε άλλη μία από εκεί. Ανάποδο πάλι. Φτάνει πίσω. Το έχω τώρα, εντάξει είμαστε. Φρενάρουμε λίγο, πάμε με ένα χιλιόμετρο έτσι, ίσα ίσα να τσουλάμε. Άλλη μία μπροστά να το ισιώσουμε και έχει τελειώσει η δουλειά μας εδώ. Έλα, έτοιμη είναι. Έτοιμος. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε εδώ bonus επιδέξου χειρισμού trailer, 90 πόντους. Περάσαμε σχεδόν level. Άλλα δύο κουτάκια και πάμε level 12. Ξεκλειδώνουμε και καινούργια φορτηγά και καινούργιες αναβαθμίσεις. Και σύνολο στα λεφτά που πήραμε από αυτή τη δουλειά ήταν 8,5 χιλιάρικα. Έχουμε πάει στα 67 χιλιάρικα. Και με την επόμενη δουλειά που θα κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο πιστεύω θα φτάσουμε στο ικανοποιητικό ποσό να αγοράσουμε ένα καινούργιο φορτηγό. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον. Οπότε στο μέθ' επόμενο θα αγοράσουμε και καινούργιο φορτηγό. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε επίσης το βίντεο και δεν θέλετε να χάσετε επόμενα Eurotrack επεισόδια, σιγουρευτείτε θα κάνετε την εγγραφούλα. Και αν σας άρεσε τόσο και θέλετε να στηρίξετε, ένα like είναι αρκετό και ένα σχόλιο να μου πείτε ότι σας άρεσε. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους. Εδώ τριγύρω μου υπάρχουν και άλλα βίντεο. Ένα εδώ, δύο, τρία. Και εδώ κάτω η εγγραφούλα. Σιγουρέψου θα πατήσεις ένα από αυτά τα βίντεο και την εγγραφούλα κάτω. Περιμένω, πάντα ένα από αυτά. Σε παρακαλώ, έλα μην με αγχώνεις. Αφού σου άρεσε αυτό που είδες, γιατί δεν πατάς και αυτό να το δεις άμα το έχεις χάσει. Ή αυτό. Έλα, πάτα το. Μην τρέπεσαι. Τα λέμε. Περιμένω βίντεο να πατήσεις.